Τώρα, υπάρχει η δομή επιλογή if, όπως και σε όλους τους προγραμματισμούς, συμβολίζεται ως if, και ουσιαστικά τι λέω, κάνω μια ανάθεση τιμής σε αυτό το παράδειγμα χ ίσον 30, στη συνέχεια ελέγχω και λέω ότι αν το χ είναι μεγαλύτερο του 20, τύπωσε ότι το χ είναι μεγαλύτερο του 20 και δώσε την τιμή 40 στο χ. Επομένως, σε αυτό το σημείο η τιμή της μεταβλητής χ αλλάζει, ήταν 30, πήγε 40. Και στη συνέχεια τι λέω, αν το χ είναι μεγαλύτερο του 40, είναι το χ μεγαλύτερο του 40. Όχι, είναι ίσο με 40, άρα δεν θα μπει καθόλου σε αυτό το μπλοκ. Επομένως, θα τυπωθεί μόνο το μήνυμα ότι το χ is greater than 20, than 20, όπως ήταν αυτό το αλφαρθμητικό εδώ πέρα. Στη συνέχεια έχω την δομή if else, όπου βλέπετε ότι γράφω αν, if και μια boolean expression, εκτελείται οι εντολές που υπάρχουν μέσα στην if εφόσον η δήλωση είναι αληθής, διαφορετικά θα εκτελεστούν αυτές που βρίσκονται στην else. Προσέξτε λίγο πως το δηλώνω το if else. Γράφω if παρένθεση και το boolean expression που θέλω, ανοίγω αγγείλη, ανοίγω το άγκιστρο εδώ πέρα βλέπετε, και στη συνέχεια το κλείνω, αφήνω ένα κενό, γράφω else και ξανανοίγω το άγκιστρο για να το κλείσω εδώ πέρα. Οπότε στην πρώτη περίπτωση θα εκτελεστεί το block εντολών που υπάρχει μέσα στην if, στη δεύτερη περίπτωση, αν δεν ισχύει δηλαδή αυτό που έχω βάλει ως boolean expression, θα εκτελεστεί το block εντολών που έχω στην else. Ενώ στην if, else, κενό if, else, if, else, if, else statement, όπου σημαίνει ότι αν ισχύει το boolean expression θα εκτελεστεί αυτό το block εντολών, αλλιώς αν ισχύει το δεύτερο boolean expression θα εκτελεστεί το δεύτερο block εντολών, αλλιώς αν ισχύει το τρίτο boolean expression θα εκτελεστεί το τρίτο block εντολών, αλλιώς θα εκτελεστεί το τέταρτο block εντολών σε περίπτωση που καμία από τις παραπάνω συνθήκες δεν είναι αληθής. Επαναλαμβάνω, προσέξτε λίγο τον τρόπο σύνταξης για να μην σας βγάλει κάποιο συντακτικό λάθος. Χρησιμοποιώ if και το boolean expression που θέλω, ανοίγω το άγκιστρο, το κλείνω και στην ίδια γραμμή γράφω else κενό if το boolean expression που θέλω, ανοίγω το άγκιστρο και στη συνέχεια το block εντολών που θέλω να εκτελεστεί, κλείνω το άγκιστρο, else κενό if boolean expression 3, ανοίγω το άγκιστρο, ξανά το block εντολών που θέλω να εκτελεστεί, κλείνω το άγκιστρο, else, ανοίγω το άγκιστρο με κενά και κλείνω το άγκιστρο εδώ πέρα. Δομή επανάληψης τώρα. Μία δομή επανάληψης γνωρίζουμε ότι μας επιτρέπει να εκτελέσουμε μία εντολή ή μία ομάδα εντολών πολλές φορές και ουσιαστικά αυτή είναι μία γενική μορφή μιας δομής επανάληψης στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, όπως τη βλέπετε εδώ πέρα σε ένα διάγραμμα ροής να συμβολίζεται. Αν ισχύει η συνθήκη if condition is true θα εκτελεστεί ξανά ο κώδικας, ενώ αν είναι false τότε θα προχωρήσει παρακάτω. Οπότε όσο η συνθήκη είναι true θα εκτελείται αυτό το block κώδικα εδώ πέρα που βλέπετε. Οπότε έχω την repeat loop στην R, όπου ουσιαστικά εδώ μπορώ να έχω μία repeat, βάζω τα commands που θέλω, τις εντολές, μπορώ να βάλω το αν ισχύει μία συνθήκη μέσα στη repeat να κάνει break. Οπότε εδώ έχω την συνθήκη εξόδου από την δομή επανάληψης. Και εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα, χρησιμοποιώ μία μεταβλητή V που ουσιαστικά αναθέτω το διάνυσμα, άρα δημιουργώ, συγγνώμη, το διάνυσμα V με τις τιμές Hello και World, έχω δύο τιμές. Χρησιμοποιώ ένα μετρητή που δίνω την τιμή 2 στο μετρητή και μετά χρησιμοποιώ την δομή επανάληψης repeat. Μου λέω να τυπώσει το V και στη συνέχεια να αυξήσει το μετρητή κατά 1, counter ίσον counter συν 1. Αν το
το counter, η τιμή της μεταλλητής counter γίνει μεγαλύτερη από 5, τότε θέλω να σταματήσει η επανάληψη. Και η ερώτηση είναι πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή print. Η ερώτηση είναι πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή print. Εφόσον ξεκινάμε από το 2, θα τυπωθεί το 2, το 2 δεν είναι μεγαλύτερο από 5, θα τυπωθεί το 3, θα έχει αλλάξει το counter. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή print. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η V έχει το Hello World, άρα θα εκτελεστεί μία φορά εδώ. Το counter θα γίνει counter συν 1, οπότε θα γίνει 2 συν 1, 3. Το 3 είναι μεγαλύτερο του 5, όχι, θα πάει πάνω, θα ξανατυπωθεί το V. Θα γίνει το counter 3 συν 1, 4. Το 4 είναι μεγαλύτερο του 5, όχι, θα πάει πάνω, θα τυπωθεί και τρίτη φορά το V. Το counter θα γίνει 5, αλλά και το 5 δεν είναι μεγαλύτερο το 5, είναι ίσο με το 5. Άρα λοιπόν θα πάει πάνω και τέταρτη φορά, θα τυπωθεί το V και στη συνέχεια το counter θα γίνει counter στην ένα, λέει θα γίνει 6 και όταν θα γίνει 6 θα είναι μεγαλύτερο το 5 και θα γίνει break και τότε θα κάνουμε break, θα σπάσουμε δηλαδή την επανάληψη repeat. Επομένως θα εκτελεστεί 4 φορές η εντολή print. Στη while loop τι λέμε, όσο ισχύει μία συνθήκη θέλουμε να εκτελούνται οι εντολές. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, V hello world counter ίσον με 2, όσο το counter είναι μικρότερο του 7 θέλουμε να τυπώνει το V και το counter να γίνεται counter συν 1. Επομένως πόσες φορές θα τυπωθεί το V σε αυτό το παράδειγμα. Το counter έχει τιμή 2, θα τυπωθεί το V πρώτη φορά, θα γίνει το counter συν 1 δηλαδή 3, θα πάει πάνω, είναι μικρότερο του 7, είναι, θα τυπωθεί το V δεύτερη φορά, το counter θα γίνει 4, θα τυπωθεί το V τρίτη φορά, το counter θα γίνει 5, θα τυπωθεί το V τέταρτη φορά, το counter θα γίνει 6, θα τυπωθεί το V πέμπτη φορά, το counter θα γίνει 7, όπου πλέον δεν είναι μικρότερο του 7 το 7, οπότε θα φύγει από την επανάληψη. Στη συνέχεια έχουμε το for loop, δηλαδή τη δομή επανάληψης για, όπου εδώ ουσιαστικά λέμε ότι για τις τιμές από τόσο μέχρι τόσο. Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι ότι δίνουμε στη μεταβλητή num την τιμή 10 και λέμε ότι για i από 1 έως 10 θέλουμε να τυπώσεις τα δύο αστεράκια που βλέπετε. Και επειδή θα κάνει συνένωση του τα δύο αστεράκια που βλέπετε, οπότε θα τυπωθεί από το 1 έως και το 10. Έχω το break statement που είδαμε και προηγουμένως στη repeat, όπου η εντολή break τερματίζει τη δομή επανάληψης και το πρόγραμμα και συνεχίζει στην επόμενη εντολή μετά το βρόχο. Βλέπουμε εδώ το παράδειγμα που είδαμε προηγουμένως. Αυτό μπορώ να το εφαρμόσω σε οποιαδήποτε δομή επανάληψης. Και αντίθετη εντολή της break είναι η next. Αντίστοιχη εντολή της break είναι η next. Όπου η εντολή next είναι χρήσιμο όταν θέλουμε να παραλείψουμε την τρέχουσα επανάληψη χωρίς να τον τερματίσουμε. Η break σπάει την επανάληψη, ενώ η next μας πηγαίνει στην επόμενη επανάληψη. Επαναλαμβάνω, η break σπάει όλη τη δομή επανάληψης, ολόκληρη τη δομή επανάληψης, ενώ η next μας πηγαίνει στην επόμενη τιμή. Για παράδειγμα εδώ βλέπετε, λέω for i από 1 έως 10, if το i γίνει 5 θέλουμε να πάει στο next και πριν το i. Επομένως εδώ θα τυπώσει ότι
1, 2, 3, 4. Μόλις το i γίνει 5, θα πάει παρακάτω στο 6. Δηλαδή θα παραλείψει τις εντολές που υπάρχουν στη δομή επανάληψης κάτω από την if. Λέω να πάει next, άρα πηγαίνει πάνω στη for και συνεχίζει με το 6, 7, 8, 9, 10.